Καλησπέρα. Δυνάμεις της αστυνομίας έχουν μόλις ολοκληρώσει την επιχείρηση εκένωσης του υποκατάληψη κτηρίου στην οδό Αντωνίου Μελιδόνη στην παλιά πόλη των Χανίων. Το κτίριο στην οδό Αντωνίου Μελιδόνη στην παλιά πόλη των Χανίων τελούσε υποκατάληψη από τις 24 Δεκεμβρίου του 2021. Η επιχείρηση άρχισε νωρίς το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι. Τρία άτομα, ένας 44χρονος, ένας 33χρονος και μία 20χρονη, απομακρύνθηκαν από το παλιό οίκημα, στο οποίο φέρονται να ζούσαν τον τελευταίο χρόνο. Εμέναν τα παιδιά, αλλά εντάξει, άμα ήταν του Πολυτεχνείου, δεν είχε σωστό να κάνει κατάληψη παντού. Οι δύο άνδρες και η νεαρή γυναίκα που προσήχθησαν στην αστυνομική διεύθυνση Χανίων αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης δεν προέβαλαν την παραμικρή αντίσταση. Κάτι παιδιά μέσα ήρθαν, πήρανε από εδώ. Τι να σου πω άλλο. Ήρεμα έγινε η εκένωση. Ναι, εντάξει, δεν έκαναν τίποτα, ούτε φωνάζαν, ούτε φασαρία, τίποτα. Πρέπει κάπου και αυτά τα παιδιά να πάρουν κάπου άλλο, αφού το χρειάζεται. Το Πολυτεχνείο το χρειάζεται. Προφανώς έτσι δεν είναι. Πρέπει να τα διέσουν. Το κτίριο αποτελεί κληροδότημα στο Πολυτεχνείο Κρήτης με σκοπό τη δημιουργία βιβλιοθήκης. Για την εκένωσή του υπήρξε εισαγγελική παραγγελία. Θεωρώ ότι πρέπει να αποδίδονται. Τώρα από εκεί και ύστερα, ναι, θεωρώ ότι πρέπει να αποδίδονται κανονικά. Αλλιώς χάνεται η έννοια της ιδιοκτησίας. Δυνάμεις της αστυνομίας θα παραμείνουν μέχρι αύριο στο σημείο. Το κτίριο ήδη σφραγίστηκε και θα αποδοθεί στο Πολυτεχνείο.